οι μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού στο σχολείο της Παναγίτσας έχουν ξεκινήσει ήδη την εργασία τους με θέμα το χωριό μας. Ποιος θέλει να σηκωθεί να δείξει στο χάρτη της Ελλάδας πού ακριβώς βρίσκεται το χωριό μας? Έλα μου. Παναγίτσα βρίσκεται στη Κεντρική Μακεδονία, στο νομό Πέλλας. Πότε ήρθαν οι κάτοικοι του χωριού εδώ, οι πρώτοι κάτοικοι? Ορίστε. Το 1922, από την περιοχή της Αγγερούπολης, του Πόντου και κάποια από τη Μικρά Ασία. Είναι όμορφο χωριό. Για ποιο λόγο το θεωρείτε ωραίο? Το χωριό μου μ' αρέσει γιατί έχει το βουνό και μπορείς να βγεις άνετα έξω. Είναι σε βουνό, χιονίζει, έχει κρύο. Δεν μπορούμε να πάμε πάνω στο βουνό και να κάνουμε σκι. Γιατί δεν έχει πολλά αυτοκίνητα. Μου αρέσει γιατί μπορούμε να πάμε περιπέτειες, να περάσουμε ωραία, πάμε στη φύση. Γιατί δεν φοβόμαστε να βγούμε έξω στην πλατεία, να θέλουμε να παίζουμε μαζί, είναι πιο ωραίο. Το χωριό είναι ωραίο γιατί μπορούμε να βγούμε σε μια αυλή και να παίξουμε όποια ώρα θέλουμε. Ενώ σε κάποια πόλη δεν το κάνουν αυτά τα πράγματα τα παιδιά. Γιατί δεν έχει τόσο φασαρία. Μπορείς να βγεις έξω στα μαγαζιά, να διασκεδάσεις. Μ' αρέσει το χωριό μου γιατί παίζω με τους φίλους μου στην παιδική χαρά. Γιατί είναι τουριστικό. Έχει ωραία θέα. Μομόγερη. Είμαστε στην Παναγίτσα, κάτω από το Καϊμαξαλάν, εδώ στον Δήμο Βεγορίτιδας, κυρίες και κύριοι. Κυριακή στο χωριό, στο νομό Πέλλας. Μείνετε μαζί μας.
απομόδερη. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το έθιμο. Είναι ένα παλιό έθιμο που μας έχουν φέρει οι πρόγονοι μας από τον Πόντο, διονυσιακό, και το συνεχίζουμε εμείς οι νεότεροι για να το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Τώρα μου λέτε, με ποιον είναι παντρεμένη εδώ η νύφη, με την αρκούδα, με εκείνον εκεί? Με όλους, με όλους. Α, με όλους. Α, αυτές οι νύφες. Είναι οι μέρες χαράς. Ευχαριστούμε πολύ. Το πιάσατε το υπονοούμενο, ναι. Οι μέρες χαράς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση εδώ. Εμείς ευχαριστούμε, είσαστε πολύ ωραίοι. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραιότητα εκπομπή που προσφέρετε. Ένα κοινωνικό έργο για να αναδείξουμε τον ελληνικό πολιτισμό σε όλα τα μήκη του πλανήτη. Χρόνια πολλά, πολύ. Καλή χρονιά, καλή χρονιά να έχουμε και καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Είδαμε έναν πανέμορφο ποντιακό χορό και έχουμε ακόμη να δούμε πολλούς. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι εγώ ήρθα εδώ στα Μήλα γιατί η Παναγίτσα φημίζεται για τα Μήλα της. Και για του λόγου του αληθές θα μας πει εδώ ο κύριος, που είναι και γεωπόνος, κάποια πράγματα. Γεια σας, πολλά καλώς Μήλα. Ορίσατε από το σύνδεσμο της Παναγίτσας. Καλώς σας βρήκαμε. Τα Παναγίτσα από παλιά ήταν το πρώτο χωριό το οποίο φύτεψε Μήλα στην περιοχή της, στο λεκανοπέδιο της Βεβορίτιδος. Η μηλιά είναι κυρίως καλλιέργειά μας. Βεβαίως ασχολούμαστε με τη υδροκαλλιέργεια.